Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο πένθος βυθίστηκε το Αγρίνιο στο άκουσμα του θανάτου της μικρής Μαργαρίτας που λύγησε μετά από πολυετή μάχη με ασθένεια. Θρηνεί και ο τοπικός αθλητισμός αφού ο πατέρας της ήταν γνωστός καλαθοσφαιριστής. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Διογέννης βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί στο σπίτι του στην παραλία των Αραχοβητίκων. Τον βρήκαν οι οικείοι του. Η νεκροψία θα δείξει την αιτία του θανάτου του καθώς έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Αντιδράσεις προκαλεί στο τοπικό πολιτικό σκηνικό αλλά και σε πολίτες η απόφαση του Δήμου για τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στην εκδήλωση κατά της ανεργίας. Να θυμίσουμε πως η συναυλία θα κοστίσει 20.000 ευρώ. Τραγελαφικές καταστάσεις καταγράφονται συχνά τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Πάτρα, σε μια εποχή όπου παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα. Δεκάδες οι περιπτώσεις πολιτών που θάβουν τα χρήματά τους και τα βρίσκουν ακόμη και σάπια. 451 χτίρια βόμβες στην Πάτρα αναμένουν το επόμενο θύμα τους. Είναι όλα ετοιμόρροπα. Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πόρους από κάθε πηγή διεκδικεί ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου. Στόχος ο Δήμος να μπορέσει να κλείσει τις πληγές του αλλά και να μπορέσει να κάνει απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικά αλλά και αντιπυρικά καθώς και οδοποιίας. Από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει το επίδομα στέγασης για ωφελούμενους οι οποίοι θα λάβουν από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Θα εξαρτηθεί με βάση το εισόδημα αλλά και την οικογενειακή κατάσταση. Λίμπατα έκαναν χθες τη νύχτα άγνωστη στην πλατεία Όλγας. Έσπασαν λάμπες, αλλά όχι όλες, παρά σε συγκεκριμένα σημεία. Η επίθεση έγινε αστραπιαία και η αστυνομία δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στα χέρια της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται το αναθεωρημένο κείμενο της σύμβασης με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την Πιλωτική Ανάπτυξη Τεχνολογίας 5G στην Πάτρα. Αναμένεται η απάντηση. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Ονομάζεται Τάκης Ευθυμίου, κατοικεί στην Αμαλιάδα και λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος πια είναι αναγκασμένος να είναι καθυλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και χάρη σε μία μοναδική πατέντα μπορεί να συνεχίσει τις βόλτες του με την αγαπημένη του μοτοσικλέτα. Τέσσερα είναι η Παναχαϊκή την Καρδίτσα, αλλά εχμές από τον Κώστα Κατσουράνη. Δήλωσε ότι η Παναχαϊκή θα έπρεπε να ήταν η ομάδα που θα κατακτούσε μία από τις δύο πρώτες θέσεις στην Football League. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.